Νέας Δημοκρατίας, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, κύριοι πρώην υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρόεδροι Νόδε, κύριε πρόεδρε Σονέδα Αρκαδίας, κύριε δήμαρχε Καλαμάτας, υποψήφιε περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριοι υποψήφιοι δήμαρχοι, υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, σας ευχαριστώ πολύ για τη συγκλονιστική παρουσίαση και συμμετοχή σας στην απόψηνή μας εκδήλωση. Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας υποδεχόμαστε, Πρόεδρε, κύριε Μεϊμαράκη, εδώ στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα του Μοριά, τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε η ελευθερία και η παλιγυνεσία του έθνους μας. Στον τόπο όπου ζούμε με τις αξίες της ορθόδοξης παράδοσης και τις αρχές παράταξής μας. Γιατί από κοινού συγκροτούν αυτές οι αρχές και οι αξίες τον πυρήνα της ταυτότητάς μας και τη σημαία των ιδανικών μας. Είμαστε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με το κορυφαίο επίτευγμα της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και είμαστε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον οποίο φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα στο μέλλον με ασφάλεια και αισιοδοξία. Το όνομα Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι σήμερα ταυτόσιμο με την ψυχή, την ιστορία, τις αξίες και τα ιδανικά της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξής μας. Πάντα στρατιώτης και πάντα στην πρώτη γραμμή. Ο Νεβίτης, Δαπίτης, γραμματέας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μας υπηρέτησε με τον ίδιο ζήλο, πίστη και ανεκιοτέλεια από όπου και αντιζητήθηκε. Η συνέπεια, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια ρομαντική θεώρηση των πραγμάτων και της πολιτικής. Η διαχρονική συνέπεια σε αρχές και θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ο λάθαστος οδηγός που μας κάτσε στη σωστή πλευρά σε όλες τις ιστορικές προκλήσεις που κλείθηκε να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε στη σωστή πλευρά όταν ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα. Όταν κόντρα στους λαϊκιστές του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο μας ενέταξε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όταν κόντρα στη σοσιαλιστική λέναπα, τη λαιλασία του κράτους και τον υδροκεφαλισμό του δημοσίου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προέταξε την αξιοκρατία, το νοικοκύρεμα του κράτους, την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας, κάνοντας σαφές πως η ευημερία με δανεικά δεν μπορεί να υπάρξει. Καλησπέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, όλα τα κομματικά στελέχη της Αρκαδίας για την οργάνωση αυτής της σπουδαίας συγκέντρωσης. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Χαίρομαι ειλικρινά ότι συναντώ τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και υπουργό για πολλά χρόνια και κομματικό στέλεχος και πρόεδρο της ΟΝΕΡ και συλλοβάτη των ιδεών μας και πρωτοπόρο των αγώνων μας, τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη. Προσέφερε πολλά στις ιδέες μας, πολλά στην πατρίδα, σε δύσκολες ώρες πράγματι, και βεβαίως ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για την αναβάθμιση της εκπροσώπησής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε όλοι δίπλα του και όλοι κοντά του σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια και χρειάζεται το σταυρό μας και τη στήριξή μας. Να χαιρετήσω επίσης την παρουσία της κυρίας Μάρα, της βουλευτή μας, και να επισημάνω όπου όποτε το κόμμα μας μέχρι σήμερα ζήτησε τη στήριξη του κεντρώου χώρου, του μεσαίου χώρου, σημείωσε πολύ μεγάλες νίκες. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Κώστα τον Βλάση για τη στήριξη και την προσπάθεια, για τη στήριξη που παρέχει στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Όπως και του Ανδρέα του Λιγουρέζου. Την βοήθεια και τη στήριξη ευχαριστώ δημόσια, καθώς και τη βοήθεια και τη στήριξη όλων των στελεχών της Αρκαδίας. Εύχομαι μέσα την καρδιά μου η νέα χρονιά να είναι ευλογημένη για τα σπίτια σας, ευλογημένη για την πατρίδα μας, η οποία περνά τις μύριες όσες δυσκολίες, και ευλογημένη για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πρέπει να κερδίσει όλες τις μεγάλες μάχες,
να νικήσει στις τοπικές εκλογές. Ενότητα, να νικήσει στις περιφερειακές εκλογές. Να νικήσει στις ευρωπαϊκές εκλογές, στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο και πάνω απ' όλα να νικήσει στις εθνικές εκλογές. Γιατί φτάνει πια με αυτή την πορεία που έχει πάρει ο τόπος μας. Τέλος θέλω να σας πω ότι με τη στήριξή σας και την αγάπη σας, με τη στήριξη και την αγάπη όλων των ηγετικών στελεχών αλλά και όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έχω αναλάβει ένα μεγάλο και ένα δύσκολο αγώνα. Να ανατρέψω την νοσηρή πολιτική κατάσταση η οποία έχει επιβληθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και ζητώ από τους Αρκάδες την περιοχή η οποία έχει πληγεί κύρια από την οικονομική κρίση σε σχέση με όλους τους άλλους νομούς. Η Αρκαδία βρίσκεται στη χειρότερη θέση, στη δυσκολότερη θέση. Να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνω με τους σπουδαίους συνεργάτες μου. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριε Νίκα, εύχομαι να είστε ο επόμενος περιφερειάρχης, σας έχουμε μεγάλη δύναμη και με μια μεγάλη και καθαρή δίκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μεϊμαράκη, επιτρέψτε μου να πω πως υπήρξατε ο καλύτερος πρόεδρος της Κοινοβουλίου, υπηρετήσατε τον θεσμό πραγματικά όσο κανένας άλλος. Και είμαστε όλοι εδώ βέβαιοι ότι δεν θα επιτρέπατε ποτέ και για κανένα λόγο αυτόν τον εξευτελισμό του Κοινοβουλίου που ζούμε τα τελευταία 4 χρόνια. Άλλωστε τώρα ως επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου είστε αυτός που θα οδηγήσει την παράταξη στη μεγάλη νίκη. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα ως μέλη της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής δημοκρατικής παράταξης που θέλει και μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Θέλουμε και διεκδικούμε δυναμικά ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Πρέπει να βάλουμε τέλος στον κατήφορο, στο διέξοδο, στη διάλυση, στο διχασμό που έχει επιφέρει ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Το 2019 είναι μια κρίσιμη χρονιά. Είναι η χρονιά που θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να ζήσουμε ως Έλληνες και ως Ελληνίδες. Αν θέλουμε να ζήσουμε στη σταθερότητα, στη μιζέρια, στην εθνική ταπείνωση που μας έχει επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το Σκοπιανό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο εμάς τους Μακεδόνες. Είναι η μεγάλη μάχη για το μέλλον και για τα παιδιά μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει λύσεις και όραμα για όλα τα προβλήματα, για την Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα, σύμφωνα με τις ανάγκες, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει. Κύριε Πρόεδρε, πρώην Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι, νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτες. Δεν σας το κρύβω ότι για τη σημερινή συγκέντρωση και το είχα συζητήσει με τον πρόεδρο εδώ της Νόδες, είχα πραγματικά κάποιες αμφιβολίες, σας το έλεγα πριν λίγο πρόεδρε, για τον κόσμο που θα μπορούσε να συγκεντρωθεί, γιατί πριν από 10 μέρες έκανα τη δική μου ομιλία. Κύριε Πρόεδρε, η συγκέντρωση σήμερα πραγματικά περνάει κάθε προσδοκία. Η σημερινή συγκέντρωση είναι πρόκλημα για τις εκλογές. Η σημερινή συγκέντρωση δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εδώ ενωμένη για να φέρει το αποτέλεσμα που της πρέπει. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Φίλες και φίλοι, έχουν περάσει ήδη πάνω από 4 χρόνια. Αρκετά χρόνια για να μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Και πραγματικά λυπάμαι, γιατί ο τόπος μας βρίσκεται στη χειρότερη φάση από πολλές δεκαετίες πίσω. Και αυτό το συναντάμε παντού. Να ξεκινήσω μήπως για την Τρίπολη μας. Αγαπητέ φίλε Γιάννη Σμυρνιώτη, όλοι θυμόμαστε
πώς παραδόθηκε η πόλη το 2014. Όλοι μιλάγανε για τα έργα που γίνανε, για το κέντρο που άλλαξε. Έχει κανείς, νομίζω, διαφορετική άποψη για το πώς είναι σήμερα? Και όσον αφορά την περιφέρεια, δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης, λυπάμαι πραγματικά που η Πελοπόννησος είναι ουραβός από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Ουραβός στον τουρισμό, ουραβός στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ, ουραβός στα πάντα σχεδόν. Θα μου πείτε, μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αγαπητέ φίλε Παναγιώτη Νίκα, να ξέρεις ότι έχεις έργο δύσκολο. Και οφείλω να πω το εξής. Πραγματικά σε συγχαίρω, γιατί από την εύκολη θέση του Δημάτου Καλαμάτας, μιας Καλαμάτας την οποία αναμόρφωσες, όλοι ξέρουμε πως ήταν πριν γίνεις δήμαρχος και πως είναι τώρα, άφησες τη σίγουρη θέση για να μεταλαμπαδεύσεις τις γνώσεις σου στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα είμαστε δίπλα σου, θα είμαστε δίπλα στον αγώνα σου για να αλλάξεις την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βέβαια, να πάμε στο τιμόμενο πρόσωπο. Αγαπητέ μας Πρόεδρε, Πρόεδρε της καρδιά μας, Ευάγγελε Μεϊμαράκη. Ξέρετε, είχα την τύχη να είμαι στη Βουλή και να σας έχω Πρόεδρο. Στο μικρό διάστημα που είχατε, στο μικρό όμως διάστημα που ήταν ικανό και αρκετό για να κρατήσετε όχι μόνο το κόμμα στα πόδια του. Γιατί όσοι ανατρέξουμε σε εκείνες τις στιγμές, θα θυμηθούμε τα προβλήματα που είχαμε. Κρατήσατε και το κόμμα στα πόδια του, αλλά κυρίως κρατήσατε την πατρίδα μας. Θυμάστε κι εσείς, όπως και όλοι μας, τις φωνές του λαϊκισμού που ήταν και εντός του δικού μας κόμματος, που έλεγε μη πεις όχι στον κακό Τσίπρα και συμφωνήσεις σε εκείνο το αχρίαστο μνημόνιο που αυτός έφερε. Και αυτό ήταν το εύκολο. Την μια μέρα όλη η Ελλάδα να είναι μαζί σου να πανηγυρίζει και την επόμενη μέρα να κλαίμε πάνω στα ποκαίδια της Ελλάδας. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης είναι αυτός που τον Αύγουστο του 2019 κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλουμε όλοι να του το αναγνωρίζουμε. Θα κλείσω, αφού βέβαια πω, κύριε Πρόεδρε, το λένε οι προηγούμενοι, οπότε να το λέτε και όλοι, ότι το ότι είναι επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται την ψήφο μας. Ο Βεγγιάτης ο Μεϊμαράκης πρέπει να εκλεγεί πρώτος στις ευρωεκλογές του 2019. Και βέβαια, αγαπητή μου φίλη Κατερίνα Μάρκου, εγώ θα πω και κάτι ιδιαίτερο για σένα. Παρότι είσαι τόσο ωραία εμφανίσιμη κυρία, φοράς παντελόνια. Η Κατερίνα, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, είναι από τις λίγες βουλευτίνες μας που λέει τα πράγματά τους με το όνομά τους, χωρίς να φοβάται, με στεντόρια φωνή. Μια ψήφο, παιδιά, και για την Κατερίνα τη Μάρκου. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας, το Μάιο του 19 ενδεχομένως θα έχουμε τετραπλές εκλογές. Μπορεί να μην έχουμε βουλευτικές, όπως πολλοί λένε, αλλά αν δεν έχουμε βουλευτικές, οι ευρωεκλογές που θα έχουν το χαρακτήρα βουλευτικών εκλογών. Γιατί πρέπει η ψήφος που θα δοθεί να είναι ψήφος νίκης, μη ψήφος καθαρής επικράτησης. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα, στον αγώνα των ευρωεκλογών, στον αγώνα των περιφερειακών εκλογών
που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θέλει 13 περιφέρειες να δικούν στα γαλάζια και βέβαια στον αγώνα των βουλευτικών εκλογών. Θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία, πρώτη δυνατή, με Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Καλή δύναμη σε όλους, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και κυρίως ευχαριστώ τους προλαλήσαντες για τα καλά τους λόγια. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Νόδε και τον Πρόεδρο που μου απίθυνε αυτή την πρόσκληση και σήμερα μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας. Και λέω σήμερα γιατί είναι 1η Μαρτίου, καλό μήνα. Αρχίζει η Άνοιξη. Η Άνοιξη που θα φέρουμε όλοι μαζί στις κάλπες με Νέα Δημοκρατία παντού. Γι' αυτό είναι το θετικό μήνυμα της Άνοιξης. Έρχεται πράγματι μια άλλη εποχή. Έρχεται μια άλλη σελίδα. Και νομίζω ότι όλοι το διαισθάνονται, όλοι το καταλαβαίνουν και αναρωτιόνται μόνο πότε θα γίνουν οι εκλογές και πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά μας. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές εξαρτάται βέβαια από την σημερινή κυβέρνηση, γιατί το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα του δίνει αυτό το προνόμιο. Το πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά μας εξαρτάται από όλους εμάς και το πώς θα κινηθούμε αυτές τις κρίσιμες μέρες. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας παροτρύνω να βρούμε όλους εκείνους τους αναποφάσεις τους που υπάρχουν σήμερα ή κάποιους που σκέφτονται αν θα πάνε να ψηφίσουν ή θα είναι στην αποχή και να τους πείσουμε να έρθουν να ψηφίσουν, να κρίνουν και να συγκρίνουν και είμαι σίγουρος ότι η σύγκριση θα τους φέρει κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι πηγαίνοντας στην κάλπη, αφού ξέρουν, γνωρίζουν, κρίνουν και συγκρίνουν, θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω μέσα από μια σύντομη ανασκόπηση να σας θυμίσω για να τους τα λέτε ότι το 2009 που υπήρχε η κρίση που ξέσπασε στην Αμερική και δεν έφταιγε η Ελλάδα, αλλά ήταν ο αδύναμος κρίκος λόγω μεγάλου χρέους και μεγάλου ελλείμματος, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής το Μάρτιο του 2009 προειδοποίησε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλα τα κόμματα και όλους τους αρχηγούς για την κρίση που έρχεται. Και τότε ζητήσαμε να παγώσουμε τους μισθούς και τους συντάξεις για 2 χρόνια και να παγώσουμε και τις προσλήψεις. Εάν αυτά είχαν γίνει τότε και είχε συμφωνήσει τότε αντιπολίτευση με τον Γιώργο Παπανδρέου κυρίως, η χώρα θα είχε διαφορετικό δρόμο. Η χώρα θα είχε διαφορετική πορεία. Βγαίνοντας όμως από το Μαξίμου, όλοι οι αρχηγοί, με πρώτο τον Παπανδρέου, μας είπαν ότι η κρίση είναι ελληνική, ότι οφείλεται στην κακή διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή και μας είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Λες και αν υπήρχαν λεφτά, εμείς ήμασταν μαζοχιστές και δεν θα το λέγαμε στον ελληνικό λαό. Από εκεί αρχίζει μια περιπέτεια. Διότι ήταν μια μερίδα πολιτών πίστεψε ότι μπορεί να υπάρχουν λεφτά και παρασύρθηκε από όλες εκείνες τις υποσχέσεις. Και με το μπορεί να υπάρχουν λεφτά παρασύρθηκε μια μερίδα πολιτών, αλλά και άλλη μια μερίδα σε συνδυασμό έμεινε σπίτι. Δεν πήγε να ψηφίσει. Και η μεγάλη εποχή μαζί με τη μερίδα των ψηφοφόρων που παρασύρθηκαν έδωσαν νίκη σε εκείνους που έλεγαν ότι λεφτά υπάρχουν. Ήρθανε λοιπόν τον Οκτώβριο του 2009, ακύρωσαν όλα τα μεγάλα έργα της κυβέρνησης Καραμαλής. Σας θυμίζω ότι εμείς είχαμε κλείσει εκείνη την εποχή το πέρασμα του αγωγού από την Τουρκάς Αλεξανδρούπολη και η χώρα θα καθίστατο ενεργειακό κέντρο. Είχαμε κλείσει με τους Κινέζους το σύνδημα του Πειραιά, όπου γνωρίζετε ότι πρώτος ο Παπανδρέου τότε έτρεχε εναντίον εκείνης της συμφωνίας και καθυστέρησε τη συμφωνία τότε για 4 χρόνια και ήρθανε και ενώ γνώριζε απόλυτα την οικονομική κατάσταση της χώρας γιατί τον είχαν ενημερώσει και οι κοινοτικοί και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και όλοι οι παράγοντες που γνωρίζανε την ελληνική οικονομία και πράγματι υπήρχε μεγάλο έγκλημα όπως υπήρχε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κρίση που είχε ξεσπάσει το 8, άρχισε μια αλόγιστη πολιτική, έκανε παροχές, μας έλεγε ότι ό,τι και να γίνεται αυτός θα προχωρήσει στην πολιτική του και φτάσαμε στο Μάρτιο του 10. Και στο Μάρτιο του 10 η κρίση του χρέους που είχαμε μετετράπησε κρίση δανεισμού γιατί η χώρα δεν μπορούσε να βγει να βρει λεφτά και να βρει δανεικά.
Ο κύριος Παναγιώτης Διακόβας τα ξέρει, τα έζησε και μας τα λέει γιατί μπορεί να σας τα πει και καλύτερα. Σας τα λέω συντομία. Άρα λοιπόν από την κρίση χρέους που πράγματι υπήρχε και για την οποία δεν ευθυνόταν η τότε κυβέρνηση, με τις παροχές που υπήρξαν, αλλά και με τη ρητορική του ότι είναι τιτανικός η Ελλάδα και ότι ηγείται ενός λαού που είμαστε τεμπέληδες και δεν θέλουμε να παράγουμε, φτάσαμε στην κρίση δανεισμού να μην μπορούμε να βρούμε χρήματα και να μην μπορούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Και τι έγινε τότε, επειδή βιαζότανε να βρει τα χρήματα, κατέληξε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πήρε μια συμφωνία χωρίς να τη διαβάσει και από εκεί αρχίζει η μαύρη σελίδα της χώρας μας. Από εκεί αρχίζει η μαύρη σελίδα για την οποία ευθύνη έχουν και οι κοινοτικοί, οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες των πολιτών μας, έφτιαξαν ένα πρόγραμμα, οικονομολόγοι, τεχνοκράτες, τραπεζικοί, τους το έδωσε, το ψήφισαν και ήρθαν και οι ίδιοι μετά από πολλά χρόνια να παραδεχτούν ότι τότε κάνανε λάθη. Λάθη που πληρώσαμε όλοι. Και λάθη που δεν οδήγησαν στην έξοδο από το μνημόνιο. Πήγαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου και μετά πήγαμε στις εκλογές του 12. Και ευτυχώς ήρθε τότε η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας με τον Αντώνη Σαμαρά και κορμό της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για ένα νέο πρόγραμμα με βάση το οποίο θα μπορούσαμε να βγούμε από την κρίση της χώρας. Και ενώ η χώρα βάδισε στα τέλη του 2014 προς την έξοδο από την κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, εκμεταλλευόμενος όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου το 9, την πορεία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, έριξε την κυβέρνηση. Και διέκοψε βιαίως το βίο της Βουλής και βιαίως και το πρόγραμμα. Και βέβαια ο Τσίπρας το Γενάρη του 2015, ο ίδιος γοητευμένος από τον Βαρουφάκη, όπως μας είπε, γοητευμένος από τη ζωή που ήταν πρόεδρος της Βουλής αλλά και από άλλους, άρχισε να ψάχνει να βγει πώς θα φύγει από το μνημόνιο και πώς θα προχωρήσει με άλλους τρόπους. Πήγε στη Ρωσία να βρει χρήματα, λες κι αν μας έδινε η Ρωσία δεν θα έδινε σε εμάς, θα περίμενε τον Τσίπρα. Πήγε δεξιά και αριστερά και παρακαλούσε, πουθενά δεν μπόρεσε να τα βρει και αφού μας φέσωσε 100 δις, όπως λένε οι ξένοι οικονομικοί παράγοντες, τελικά ήρθε να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο το οποίο θα ήταν αχρίαστο, όπως ελέγχθη ήδη από τον κύριο Βλάση, αν η χώρα είχε μείνει με την κυβέρνηση Σαμαρά και θα είχαμε βγει στις αρχές του 2015 από το πρόγραμμα. Και τότε πράγματι το 2015 ήρθε να υπογράψει ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης ήταν πολύ σκληρό. Και εδώ, επειδή μας λένε πολλοί ότι το ψηφίσατε κι εμείς, κι εσείς, θέλω να απαντάνε ότι εμείς ψηφίσαμε τη συμφωνία για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους στόχους και όχι τα μέτρα. Τα μέτρα αντιθέτως τα οποία στην πρώτη φάση προεβλέπονται και για τον αγροτικό κόσμο και την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και για άλλους κλάδους της οικονομίας μας, αυτά αφαιρέθηκαν από την τότε συμφωνία. Και ψηφίσαμε τη συμφωνία τότε με τον αστερίσκο ότι θα γίνει εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης για να συνεννοηθούν τα μέτρα και τα πλεονάσματα και όλα τα σχετικά τα οποία είχαμε. Άρα ψευδώς αναφέρεται ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα μέτρα. Κανένα μέτρο δεν ψήφισε, τα μέτρα έχουν υπογραφεί του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, τον Ντανέλ και του Παναγιώτη Καμένη. Αυτοί φέρανε την καταστροφή και τα μέτρα στην χώρα. Από εκεί και πέρα όπως θυμάστε, εμείς στις συζητήσεις που είχαμε ήταν για το πώς η χώρα θα παραμείνει στην Ευρώπη. Και όπως ήδη ελέγχθη, έπρεπε η χώρα να παραμείνει στην Ευρώπη και να μην πάει σε άταχτη χρεοκοπία. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι το 2015 αμέσως μετά το δημοψήφισμα, με τότε πρόταση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και με την ομόφωνη απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με ομόφωνη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής, ανέλαβα το δύσκολο έργο της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο. Ήταν ένα στοίχημα για μένα. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Και σας εξομολογούμε σήμερα ότι δεν ενδιαφερόταν και κανείς τότε να πάρει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν πολύ ελκυστική. Άλλωστε οι μετρήσεις, όπως
Όπως θυμάστε τότε στο δημοψήφισμα μας δείχναν στο 16% περίπου. Και νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν να αποφύγουν εκείνο το σκόπελο. Παρόλα αυτά όμως, για κάποιους σαν και εμένα, ναι, ήταν πρόκληση, ήταν στοίχημα. Και ήμουν σίγουρος ότι οι Νεοδημοκράτες θα βοηθούσαν τη νέα προσπάθεια που ξεκινούσαμε εκείνη την εποχή για να μείνουν τώρα στο σκληρό κλίμα της Ευρωζώνης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τελικά καταφέραμε να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία και να μείνουμε στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Να συνεννοηθούμε με τους Ευρωπαίους, γιατί εμείς επιβάλαμε τότε η χώρα να παραμείνει στις ευρωπαϊκές ράγες. Θυμάστε ότι ο Τσίπρας προχώρησε αμέσως στην αλλαγή του Βαρουφάκη, θυμάστε ότι έφερε τη νέα συμφωνία, θυμάστε ότι από τη συμφωνία έφυγαν τα όποια μέτρα και μείναν οι στόχοι και εμείς ψηφίσαμε τη συμφωνία. Και μόλις βεβαίως ψηφίσαμε τη συμφωνία, επειδή τότε ήδη αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν ψηφίσει, θέλησε να μας πάει στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, που ήταν οι τελευταίες, πριν από τις τωρινές που έρχονται. Και θα σας θυμίσω ότι ήταν αρκετά σημαντικές εκείνες οι εκλογές. Και χαίρομαι που ηγήθηκα σε εκείνες οι εκλογές. Και ήταν σημαντικές, φίλες και φίλοι, γιατί τότε το σύνθημα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ήτανε ότι θα μας τελειώσουν.